Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, το τομέα 2 της Ολυμπίας Αυτολειτουργίας. Με μια καμπάνια που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει ένα μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την επίσημη ενημέρωση για την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού του οδικού άξονα που συνδέει τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο με την υπόλοιπη χώρα αλλά και με την Ευρώπη. Κατασκευή οδικών αξώνων σαν το συγκεκριμένο είναι το ζητούμενο σε μια περιοχή σαν τη δικιά μας. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε μακριά ακόμα από το να πούμε ότι κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίξαν. Το έργο αυτό δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άριστη συνεργασία που είχαμε με όλα τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής, ειδικότερα μέσα σε μια δύσκολη περίοδο της κρίσης, όπου είδαμε τα έργα να σταματάν και να ξαναξεκινάν. Το Ιόνιαν, εκτός των άλλων χώρων, βρέθηκε και στο υπερσύγχρονο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, όπου μάθαμε ενδιαφέροντα στοιχεία για την Ολυμπία Οδό, τις κάμερες, τους χρόνους απόκρισης, στα κατά περίπτωση περιστατικά και άλλα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε μπροστά μας είναι έχουμε 4 θέσεις εργασίας. Οι δύο κάτω θέσεις είναι ουσιαστικά για τους χειριστές και μια θέση πάνω για τον επόπτη. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού, στο τμήμα Πάτρα Ξυλόκαστρο. Στην οθόνη αυτή βλέπουμε την πυκνότητα των καμερών που ελέγχουν την κίνηση των οχημάτων και τα όποια περιστατικά. Μόνο μέσα στις σύραγγες υπάρχουν τουλάχιστον 500 κάμερες, ενώ και κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού υπάρχουν άλλες 40 οι οποίες επιβλέπουν διαρκώς την κίνηση. Στο πλαίσιο της καμπάνιας προβολής του νέου αυτοκινητόδρομου και προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή του στην ανάπτυξη και την οικονομία, όχι μόνο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της χώρας, έχει εγκατασταθεί ειδική διαδραστική πινακίδα για την ενημέρωση των ταξιδιωτών στο σταθμό εξυπηρέτησης πελατών Ψαθόπυργου, με ενσωματωμένο πρόγραμμα λήψης και επεξεργασίας φωτογραφιών που προσκαλεί τους περαστικούς να συμμετάσχουν ενεργά, τραβώντας μια προσωπική τους φωτογραφία για να τη μοιραστούν στα κοινωνικά δικτύα. Θέλουμε να προσκαλέσουμε όλους εσάς από τη Δυτική Ελλάδα αλλά και όλους όσους περνάτε από την Ολυμπία Οδό να επισκεφτείτε τα ΣΕΑ Ψαθοπύργου όπου μία καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη των έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει την λήψη μιας φωτογραφίας σε ειδικό billboard που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του ΣΕΑ. Η εκστρατεία για την προβολή της Ολυμπίας Οδού θα διαρκέσει από 7 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου, αξιοποιώντας τόσο υπαίθριες όσο και ψηφιακές μορφές επικοινωνίας.